Σανγκούινι Μπατούμπολόγκ. Πάμε να φάμε πρωινό εκεί. Πάμε. Let's go. Και μετά θα με πας για ψώνια. Πάλι για ψώνια. Θα σε πάω για ψώνια. Πάμε. Είναι η τελευταία μέρα του χρόνου. Πρέπει να μην γκρινιάζεις και να μ' αγαπάς περισσότερο. Τελευταία μέρα του χρόνου, ε. Το να μ' αγαπάς περισσότερο το προσπέρασες. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Κάθε μέρα σε αγαπάω περισσότερο. Κάθε μέρα! Έχει βρέξει λίγο, Παναγία μου με σπατάνε. Έριξε μια βρόχα που πραγματικά δεν σας το περιγράφουμε. Ε, ακόμα βρέχει. Και ακόμα βρέχει. Η πετσέτα θα έχει γίνει μουσκεμα. Α, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Εγώ έχω κάνει μπάνιο, έχω ισιώσει μαλλί. Τώρα με τη βροχή πάει. Αχ, δεν με θέλει. Ξέρετε με την υγρασία εδώ πέρα, το μαλλί ποτέ. Δεν βαριέσαι. Ίσιοσε το μαλλί γιατί είναι η τελευταία μέρα του χρόνου και λέω ας με βρει ο χρόνος με ίσιο μαλλί. Αγάπη μου, πώς νιώθεις? Έλενο, έλενο. Πραγματικά. Μέσα στη ζούγκλα. Οπότε κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Ο οδηγός μας είναι ο Ντούνκι. Κρίση να βγάλει. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μας πήρε και από το αεροδρόμιο. Είναι εξαιρετικός, πολύ ευγενικός και θα μας κάνει ένα tour σήμερα. Πού έχουμε να πάμε σήμερα? Θα πάμε στο Monkey Forest, θα πάμε στους καταράκτες, θα πάμε σε ένα άλλο χωριό που με κάτι παραδοσιακούς χορούς, αν κατάλαβα καλά, στο Παρόγκ. Πού άλλο θα πάμε? Θα πάμε στο Old Market, θα πάμε σε ένα άλλο χωριό που κατασκευάζουν κοσμήματα χρυσά και ασημένια και όλα αυτά θα τα δείτε. Οπότε τώρα καληνύχτα. Εμείς τώρα θα ρίξουμε μια ώρα κάναμε το μηχανάκι, οπότε με το αυτοκίνητο ευελπιστούμε να δείτε λίγο περισσότερο, λίγο και πολύ. Να δείτε πολύ κύριο στον δρόμο.
Σήμερα είναι μόνο κοιμούνται από... από οι τουρίστες κοιμούνται, όχι οι ντόπιοι. Τουρίστες, γιατί οι ντόπιοι είναι... μια κανονική μέρα για αυτούς, δουλεύουν κανονικά. Είναι τουρίστες εδώ, οπότε δεν έχουν τα δικά μας τα έθιμα. Άντε τώρα, νανάκια. Τα λέμε σε λίγο. Τώρα ήδη. Μαθες πως φτιάχνουν τα σκηνικά. Ναι, το εμπέδωσα. Η αλήθεια είναι η κυρία πίσω φτιάχνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα όταν ο πολιτής βρίσκεται πάνω από το κεφάλι σου. Εγώ δεν αγοράζω ποτέ. Όταν θα με αφήσει μόνο μου, τότε θα αγοράσω. Άρα τον έχω πάνω από το κεφάλι μου, έχω φύγει από το μαγαζί. Βάλω το αυτό μέσα στο βίντεο, μπας και αλλάξει λίγο το σύστημα. Πολιτές, δεν χρειάζεται να μας πείσετε για κάτι. Αν θέλω κάτι, το αγοράσω. Έχω πάνω και την κυρία. Ναι. Εντάξει, νομίζω τώρα. Άντε. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Μπαρόν, αν δεν κάνω λάθος, μου βάλανε και ένα λουδάκι. Και έχουμε έρθει να παρακολουθήσουμε μάλλον το παραδοσιακό χορό. Παραδοσιακή μουσική. Παραδοσιακή μουσική. Κλαρίνα, εδώ έχουν και τα... χορό. Τα πατσίμπανα. Πάμε. Έλα, δώσε εμάς τώρα. Πώς το βλέπεις το μέρος? Ωραία φαίνεται, πάμε να βάλουμε τα μαγιό μας. Δεν θέλω. Μετά τους πρώτους καταράκτες ήρθαμε να βουτήξουμε και σε δεύτερο. Ήρθαμε να βουτήξουμε και σε δεύτερους καταράκτες. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Τα μαγιό πάντως θα άφησες στο αμάξι. Α, δεν θέλω τέτοια. Με το σόβρακο. Λοιπόν, εμείς αποκτήσαμε έναν οδηγό. Είναι ο Μάντι. Μάντι. Και μας ξεναγεί εδώ πέρα στο μέρος. Λέει εδώ πέρα υπάρχει ένας ναός που είναι πολύ σημαντικός για το χωριό τους. Γιατί εδώ οι ντόπιοι έρχονται και προσεύχονται στο sunset, στο ηλιοβασίλεμα, και μιλάνε με τους προγόνους τους ή τους ανθρώπους δικούς τους, τους οποίους έχουν φύγει από τη ζωή και έχουν χάσει. Και εδώ πέρα είναι το μέρος που έρχονται και μιλάνε και προσεύχονται. Okay. Ενδιαφέρον, να μιλήσω και μην κάνω πεθαμένο. Τι θες πει? Με κανένα που έχει φύγει ενώ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Οκ. Ο Μάντι, έχω να σας πω ότι ξέρει everything about Greece. Yeah. Not everything, but some, I mean. Του αρέσει να διαβάζει και να ασχολείται και να... You know, I would love to show you a beautiful nature located in the middle part of the islands of Bali, 15 minutes east of Ubud, where the place originally used by the local people to do cleansing ceremony. Mm-hmm. And also having a mediation to their ancestor spirit. So let's go and have some. It's good. It's good. Come on, just follow me. Let me show you that. Vamos a grabarme. Για έχουμε έρθει να φάμε. Σήμερα θα φάμε παραδοσιακά. Έχουμε βρέχει. Δεν μπορούμε, έχουμε φάει την κίνηση με το αμάξι, δεν φαντάζεσαι. Έπεσε ένας τύπος μέσα στο χαντάκι. Έπεσε ένας, και σε ένα μονόδρομο, ένας, μέσα σε ένα χαντάκι με το αμάξι. Είναι που είναι στην υδρόμη, έχουν και χαντάκια ψάχνες για να πέσουν 100% μέσα. Άστο. Ήταν η φάση πολύ περίεργη, πολύ δύσκολη. Οπότε έχουμε πάει σε δύο εστιατόρια και τα δύο είναι γεμάτα. Και ήρθαμε εδώ. Ενδιαφέρον εδώ το ανθρωπάκι αυτό. Τι είναι αυτό? Όπως μας πάει τσίκνα. Κάποιος μέσα το μασάει και το... είναι και τα μωρά. Εσύ τι πήρες? Τόνο υποτίθεται τώρα αυτό, άμα είναι τόνος. Τόνο και εγώ πήρα πάπια. Δεν μπορείς να συνιστεί αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λες και θα δουλεύουμε έτσι πλατζίδικα. Είμαστε στο Monkey Forest. Σήμερα έχουμε μία μέρα και είπαμε να τα κάνουμε όλα. Θα πεθάμε. Σήμερα δεν πειράζει. Σήμερα θα πάμε... Είμαστε και ξενυχτισμένοι από το πρωτοχρονιάτικο βραδινό μας, τέλος πάντων, την έξοδό μας, και είμαστε με 3 ώρες ύπνο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει,
πρέπει. Α, κοίτα και τα ψάρια. Πάλι βρέχει. Έχουμε έρθει να δούμε τις μαϊμούδες. Οπότε το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Το πάμε τρεχαλιτό. Τρεχαλιτό. Ευελπιστώ να μην έχει τίποτα πάνω που μπορούμε να στα πάρουμε. Τι εννοείς? Δεν κρατάω τίποτα. Δεν θυμάσαι την προηγούμενη φορά? Ναι. Θυμάμαι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Τον έλεγχο. Happy New Year. Happy New Year. Να το εσύ η μαϊμούδε. Βρήκαμε τίποτα, φίλε? Έχει τίποτα? Εκεί, εκεί, μπράβο. Να το σέτοιμο να το φάει είναι. Είμαστε στο Ubud. Για ένα βράδυ ήρθαμε και μένουμε σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Είμαστε μέσα στη ζούγκλα και το δωμάτιό μας είναι φανταστικό. Μας αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω θα φας καλά. Έχεις βάλει τα φρουτάκια σου, έχεις βάλει το γιαουρτάκι σου με τη βρώμη, ψωμάκια σου, έρχονται και τα βουλάκια σου. Σήμερα ναι, παραδόξως θα φάμε. Τώρα... Αυτό που έχει βάλει πάνω στο γιαούρτι με τη βρώμη, τι είναι, ντομάτα? Παπάγια. Βλέπω και το χυμό σου, την παπάγια σου. Δεν είχε μέλι. Εξαιρετικός είσαι, μπράβο. Ναι. Κοίτα τι ωραία θέα που έχει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ αυτή η μοναχική ψυχή κοιτάει τον ορίζοντα. Δεν υπάρχει ορίζοντας βασικά. Κοιτάει το βατραχάκο που βγάζει το νερό από το στόμα. Λένε τα ποδαράκια της. Σκέφτεται. Παίζει τώρα λίγο με το ποδαράκι της. Κάτι την ενοχλεί. Κάθεται. Ηλιοθεραπεία, ποζάρι, δεν ξέρω τι κάνει. Μάλιστα. Τι κάνεις εδώ? Λατσουρίζω. Λατσουρίζει το κορίτσι εδώ μόνο του. Λένε τα ποδαράκια της. Η ώρα είναι 12.30, μία παρά. Περιμένουμε τον οδηγό να έρθει να μας πάρει. 2.30 θα έρθει. Τι θα κάνουμε, είναι πολλές ώρες. Είναι πολλές οι ώρες. Ούτε εγώ ξέρω τι θα κάνουμε. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αλλά κάτσε ακόμα, έχουμε μπροστά μας. Φεύγουμε. Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα φεύγουμε από το Ubud και πάμε αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Τι χαρά. Εγώ δεν θέλω να φύγω. Δες μου φιλί. Φιλί. Το πήρα το φιλί μου. Το πήρες το φιλί σου πάλι. Α, όλο φιλιά παίρνω. Πήρες το φιλάκι σου. Φιλιακό να σου βάλω λίγο? Όχι. Του αποχαιρετισμού. Ήρθε η ώρα του χωρισμού, η ώρα. Του χωρισμού, παιδί μου. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Σήκω. Αυτός εδώ ο τύπος που συνέχεια... Συνέχεια όμως. Γκρινιάζει για το φαγητό, πεινάει γενικότερα. Σταματήσαμε. Και πήραμε, εδώ κοίτα. Dragon Fruit. Αυτό πρόσεχε, θα χυθεί. Αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι φρέσκο. Πρόσεχε όμως, γιατί θα χυθεί. Δεν θα χυθεί, σου λέω. Όπως το κατόφουλο, την άλλη φορά. Έχουμε σνιτσελάκι.
Μπισκότα. Χωρίς ζάχαρη. Μπισκότα, παιδιά. Χωρίς ζάχαρη. Τα βλέπετε, δεν υπάρχουν έτσι. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Πρέπει να πάρουμε 5-6 κουτιά ακόμη. Αυτό εδώ πέρα είναι η νευρυτική γλυκοσύνη. Όχι, χύθηκε. Όχι, παιδί μου. Είναι κρουασανάκια. Τόνος. Τόνος. Τούνα. Νερό. Μπανάνες. Μπανάνες και ψήρους καρπούς. Αυτό είναι. Παιδί μου, κοίτα πώς θα πετάξει. Έχουμε... Είμαι σίγουρη ότι θα πληρώσω υπέρβαρο. Για να δούμε, θα πληρώσει υπέρβαρο. Αυτό ήταν. Είναι 4 και 4, πετάμε 7. Αντί για ζωή, 3 ώρες. Έχουμε φαγητά μαζί μας να φάμε. Έλατε. Αλίμονο. Θα περάσει η ώρα. Καλό. Απ, κανένα. Απ. Πολύ ωραίο. Μπήκαμε στο αεροπλάνο, είμαστε έτοιμοι για την πρώτη πτήση μας από το Μπαλί. Αυτό δεν πανσά, δεν σπασά. Αντίο ζωή. Λοιπόν, πρώτη πτήση, 10 ώρες. 10 ώρες. Χάλια μαύρα. Μετά από 10 ώρες ταξίδι, πώς φαίνεται? Αλήθεια. Δεν παίρναγε με τίποτα η ώρα. Παίρναγε. Εγώ κοιμόμουν σε όλο το ταξίδι. Εσύ είπες να σε κοιμόσουν. Τι δεν παίρναγε με τίποτα η ώρα? Με πώς ταινίς ήταν, δεν τελείωνε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην Ντόχα. Τι ώρα έφερε, τι ώρα να. Α, η ώρα είναι 12.30, 1:20. Παίρνουμε 2:05. Και φεύγουμε 2:05. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εμείς περάσαμε απίστευτα. Ελπίζω να σας δείξαμε ωραίες εικόνες. Να σας πήραμε έτσι κάπως μαζί το ταξίδι μας. Οπότε λοιπόν, για ακόμη μια φορά καλή χρονιά, υγεία να έχετε και χρόνια να... πολλά. Γράψτε μας στα σχόλια από κάτω που θέλετε να πάμε το επόμενο ταξίδι. Α, ναι. Αν σας άρεσε όλο αυτό που σας δείξαμε. Γράψτε μας ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος προορισμός και ίσως αν έχουμε χρόνο και όλα τα υπόλοιπα, ναι, να καταφέρουμε να πάμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe, subscribe, αφήστε το σχόλιο σας και ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Πέρα εδώ την τζάντα αυτή. Γιατί, τι θέλεις από αυτήν την τζάντα, τι θέλεις πια. Πάλι να φας. Μας έχουν καθυστερήσει να μας πάρουν. Εγώ έχω λυσάξει την πείνα τώρα, δεν έχω...